Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ελιστάη για την συμβολή. Δείτε το όπως το βλέπουμε κι εμείς. Πιστεύουμε ότι η τηλεόραση έχει μια αποστολή. Να μας δείξει το δρόμο για τη συλλογική προσπάθεια. Να μας κάνει να κλάψουμε. Να γελάσουμε. Να προβληματιστούμε. Να μάθουμε. Για τον κόσμο μακριά μας και τον κόσμο δίπλα μας. Πιστεύουμε ότι όσοι είναι αρκετά τρελοί ώστε να νομίζουν πως μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, είναι τελικά εκείνοι που τα αλλάζουν και γράφουν ιστορία. Η κυβέρνηση κλείνει τη δημόσια τηλεόραση. Μην τους αφήσεις. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι ότου πέσουν οι πομποί. Είναι μια ιστορική νύχτα αυτή. Λοιπόν, έχουμε αποφασίσει ότι εμείς συνεχίζουμε. Λοιπόν, είναι ο Πάνος Καμένος στον αύριο χώρο. Ναι, είναι ο Πάνος Καμένος στον αύριο χώρο. Πάμε να τον ακούσουμε. Δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε. Ωραία. Να πούμε λοιπόν. Είναι πολλοί κόσμος έξω. Είναι συγκινητική η συμμετοχή του κόσμου. Ο κόσμος έρχεται συνεχώς εδώ στο προάβλιο της ραδιοτηλεόρασης. Ο Στουρνάρας είπε ότι είναι αυθόρμητη η προσέλευση του κόσμου. Ο Στουρνάρας μας κατήργησε προηγουμένως. Είπε ότι είμαστε περίπου εικονική πραγματικότητα. Εγώ είμαι. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Είναι συγκινητικά τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη την Ελλάδα, από όλη την ομογένεια. Εμένα με πήραν προσωπικά εκατοντάδες τηλεφωνήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, αλλά από όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι συγκινητική η συμπαράσταση του κόσμου. Να πάμε μία στιγμή στο Ηράκλειο. Εντάξει, είναι ζωντανή εκπομπή, γιατί κλείνει το κύκλωμα από εκεί. Ας συνδεθούμε πάλι με τη Φανή την Καλαθάκη, να δούμε τις τελευταίες κουβέντες. Φανή. Και πάλι γεια σας. Ήθελα να επαναλάβω ότι το ψήφισμα εδώ που υπογράφουν δεκάδες φορείς είναι για να παραμείνει η ΕΡΑ Ηρακλείου και η ΕΡΤ Κρήτης ανοιχτή, να μεταδίδουμε συνεχώς ρεπορτάζ όπως κάνουμε τόσα χρόνια κάθε μέρα από το πρωί στο βράδυ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου έχει κάνει κάτι γι' αυτό, για να μην πέσει το σήμα. Περιφρουρούμε και στείλαμε ένα ψήφισμα για συμπαράσταση και στους συναδέλφους μας στον ΟΤΕ αλλά και στη ΔΕΗ, να παραμείνει το κύκλωμα ανοιχτό έως ότου χρειαστεί και μέχρι αύριο και μέχρι μεθαύριο, και θα είμαστε παρόντες εδώ. Θέλω όμως να πω ότι με υπουργική απόφαση καταργείται ο κατώτατος μισθός, με υπουργική απόφαση καταργείται η ΕΡΤ, με υπουργική απόφαση καταργείται η δημοκρατία. Αν νομίζει ο κύριος Σαμαράς ότι ένας υπουργός μπορεί να καταλύσει τη δημοκρατία στη χώρα μας, είναι γελασμένος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πολύ σύντομα. Η προβληματική πράξη που έγινε σήμερα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έχουμε καλέσει όλους τους Ηρακλειώτες, διότι μεγαλώσαμε με την ΕΡΤ και με την ΕΡΑ Ηρακλείου ειδικότερα, και είμαστε εδώ και συμπαραστεκόμενες στο δίκαιο αγώνα σας. Θα παραμείνουμε εδώ και θα είμαστε σε επαφή συνέχεια. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Πάμε στο προάβλιο της ΕΡΤ, λοιπόν. Ελένη μας ακούει. Ελένη, έλα, ο λόγος εσένα. Ελένη, μας ακούς. Ελένη, είσαι στον αέρα. Μ' ακούτε? Ναι, έλα, πάμε. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Ναι, προχώρα. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος μήπως ακούει καλύτερα? Είμαστε συνδεδεμένοι. Προσπαθούμε. Ωραία, με ακούτε τώρα από το πρόγραμμα. Ναι, σε ακούμε. Πάμε, Ελένη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, πείτε τι, σαν να σας τους κάνει νεύμα όποιος ακούει. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον πρόεδρο του κόμματος των Ανεξαρτητών Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο, ο οποίος θα μας πει και αυτός τη θέση του κόμματός του για αυτό που αποφασίστηκε σήμερα, για το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Σήμερα είμαστε εδώ οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία έγινε
από τη μια μεριά της κυβέρνησης. Και λέω μια μεριά της κυβέρνησης διότι μέχρι τώρα δεν έχει υπογραφεί από το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ. Πρόκειται για ένα πραξικόπημα. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δηλαδή η αρχή της δεδηλωμένης όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Να περάσουν τέτοιου είδους νόμο. Έκτακτο νόμο. Χωρίς να περάσει από τη Βουλή. Για το κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι και μπελικοί του κοινωνικού αυτοματισμού. Βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να κατηγορηθούν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ ως δήθεν πολύ υψηλόμισθοι. Αν υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, υπάρχουν 2.500 άνθρωποι, 2.500 οικογένειες που εργάζονται με μισθούς ίσους με το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Αφορά τους πάντες. Η πολιτική της Τρόικας είναι μια πολιτική που θέλει να οδηγήσει στην ύφεση και στην ανεργία το σύνολο των εργαζομένων του ελληνικού λαού. Εδώ λοιπόν έξω από την ΕΡΤ πρέπει να είναι οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι και από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα. Η δημόσια τηλεόραση εξασφαλίζει τον πλουραλισμό και τη φωνή όλων των κομμάτων. Η Ανεξάρτητη Έλληνες είμαστε ένα κόμμα στο οποίο έχει αποκλειστεί από πολλά ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήδη στις εκλογές καταδικάστηκε από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Είναι η δημόσια τηλεόραση εκείνη η οποία στέλνει το σήμα στα νησιά, στη Θράκη. Οι αναμεταδότες είναι αυτοί που δίνουν μάχη στα τουρκικά κανάλια για την προπαγάνδα που γίνεται στα εθνικά μας θέματα. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, λοιπόν, η λειτουργία της. Θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί με πραξικοπήματα όπως αυτά, αυτό που έκανε σήμερα δημόσια τηλεόραση, να συνεχίσει να κυβερνά. Κύριε Καμένο, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί Ελένη, δεν ξέρω αν μας ακούς, Ελένη Χρονά, δεν ξέρω αν μας ακούς από το στούντιο. Να ανατραπεί. Δεν υπάρχει η πλειοψηφία στη Βουλή. Μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία μόνο στηρίζει και από ό,τι ξέρω η Χρυσή Αυγή. Εάν η Νέα Δημοκρατία θέλει να συγκυβερνήσει με τη Χρυσή Αυγή, θα πρέπει να το πει. Εάν ο κύριος Βενιζέλος και η Δημοκρατική Αριστερά και ο Σκουβέλης δεν στηρίζουν αυτό το νόμο, αυτό το σχέδιο νόμου που θα έπρεπε να έρθει και όχι ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα πρέπει να το δηλώσουν τώρα. Και να αποσυρθεί άμεσα αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οφείλει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας να μην το υπογράψει. Το κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης σημαίνει ότι θα δώσουμε τη φωνή μόνο στα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Στα συμφέροντα εκείνα τα οποία τα περισσότερα εξ αυτών πληρώνονται από τους τραπεζίτες. Από τους τραπεζίτες που ορίζουν την πολιτική μαζί με τη Γερμανία στην πατρίδα μας. Εάν νομίζουν ότι θα κλείσουν τη δημόσια τηλεόραση και την ελεύθερη φωνή των κομμάτων, τους λέμε ότι θα αντισταθούμε και καλούμε σε αντίσταση τον ελληνικό λαό. Μέσα Ελένη, δεν ξέρω αν μας ακούς, αν μας ακούει ο κύριος Καμένος. Αυτή την ώρα, αυτή την ώρα μας πληροφορούν, Ελένη, ότι τα ΜΑΤ κινούνται προς τους πομπούς της ΕΡΤ για να τους κλείσουν. Η πληροφόρησή μας είναι επίσημη. Τα ΜΑΤ κινούνται προς την κατεύθυνση που είναι η πομπή της ΕΡΤ για να τους κατεβάσουν. Να μας το σχολιάσει και ο Τέρενς που είναι από πίσω, που έχει δώσει εδώ πέρα χρόνια πολλά. Εάν άκουσα καλά για τους διακόπτες που θα κατεβάσουν ή που απειλούν από την ΕΡΤ. Πάνε τα ΜΑΤ εκεί. Μ' ακούτε? Πάνε τα ΜΑΤ, κύριε Καμένε, στους πόμπους για να τους κατεβάσουν. Πάνε τα ΜΑΤ, ανεβαίνουν τα ΜΑΤ.